θα κλείσουμε το πρώτο μέρος. Θα κλείσουμε το πρώτο μέρος με μια ξεχωριστή δράση Δημοτικού Σχολείου στο Ρέθυμνο. Συγκεκριμένα 14ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου. Και μας αρέσουν αυτές οι δράσεις, γιατί εκεί οι μαθητές, με την υποστήριξη βέβαια των δραστήριων δασκάλων εκπαιδευτικών και με έμπνευση τις καιρικές συνθήκες της περίφημης Ελπίδας, δημιούργησαν ένα βίντεο. Μέσα από αυτό το βίντεο παρουσιάζεται, τι παρουσιάζεται, ένα παραμύθι. Λοιπόν, πάμε λίγο να συναντήσουμε την κυρία Δέσποινα Μαυράκη. Είναι εκπαιδευτικός δασκάλα στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους. Πόσο μας αρέσουν αυτά τα θέματα, τα ξεχωριστά, τα όμορφα, με επίκεντρο μικρούς μαθητές, μπόμπιρες, δραστήριους εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δεν στέκονται στα όρια ενός σχολείου, δημόσιου σχολείου. Λειτουργούν λίγο και με το πνεύμα της εξωστρέφειας, να βγούμε και λίγο προς τα έξω, να επικοινωνήσουμε. Για πείτε μας λίγο. Μα η έμπνευσή μας είναι τα ίδια τα παιδιά, τα ίδια τα μαθητούδια μας, έτσι δεν είναι? Ευχαριστούμε πάρα πολύ πάντως για την φιλοξενία. Ένα χιονάνθρωπο στο Ρέθυμνο, αυτό θα πω εγώ και συνεχίζεται. Ένα χιονάνθρωπο στο Ρέθυμνο. Ναι, τι έγινε ξαφνικά λοιπόν? Ήρθαν τα χιόνια στο Ρέθυμνο, μπορεί για κάποιους να ήταν ένα δύσκολο φαινόμενο, για μας όμως ήταν κάτι ξεχωριστό. Αν σκεφτούμε ότι κάποια από τα μαθητούδια μου ίσως να μην είχαν ξαναζήσει αυτό το φαινόμενο στο Ρέθυμνο. Επομένως, κλείνουν τα σχολεία, εμείς καλούμαστε να κάνουμε εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Αλλά προσπαθούμε όμως ταυτόχρονα, μέσα από αυτό που βιώνουμε, να ανακαλύψουμε τρόπους. Ένα μοναδικό γεγονός, θα έλεγα, που μέσα από τα παιδιά, μέσα από τα μάτια των μαθητών μας, να δώσουμε διαφορετικό νόημα και να τα ερμηνεύσουμε με τον δικό μας τρόπο. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν, φτιάξαμε ένα παιχνίδι δημιουργικής γραφής, μια σκεταλοδρομία βασικά, όπου κάθε μαθητής περίμενε καρτερικά με τη σειρά του να γράψει το δικό του παραμύθι και να συνεχίσει μάλλον το παραμύθι του. Και ποιο άλλο, ένα παραμύθι με ήρωα τον χιονάνθρωπο, τον Χιονοδευτερούλη, ο οποίος ξεκίνησε από το Βόρειο Πόλο και έφτασε στο Ρέθυμνο, είδε το Δευτερόπουλο τους μαθητές μου, γνώρισε το 14ο Δημοτικό Σχολείο, είδε τις υπέροχες εικόνες που είδαμε στο Ρέθυμνο τις μέρες της χιονιά και έφτασε ακόμα και μέχρι την Κωστή του Ψιλορίτη. Άρα λοιπόν οι χιονισμένες εικόνες βασικά που είδαμε και ζήσαμε εμείς τα παιδιά και όχι μόνο οι κάτοικοι εδώ στην Κρήτη, ήταν η ζωή. Ήταν αυτό που έδωσε ζωή στον Χιονοδευτερούλη. Ήταν η έμπνευσή μας, χάρη σε ένα πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και σε μένα και στους μαθητές μας και στην κυρία Σταυρούλα που είναι η δασκάλα μας στην παράλληλη στήριξη. Μια πολύτιμη βοήθεια βασικά είχαμε και από τους γονείς και σε αυτό οφείλω να πω ένα μεγάλο μπράβο και ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί στο 14ο Δημοτικό Σχολείο η συνεργασία που έχουμε με τους γονείς είναι εξαιρετικό. Και στα παιδάκια μας. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και με τη βοήθεια της τεχνολογίας που χτυπούσε όλη την ώρα το κινητό, τα μηνύματα, συνέχεια είχαμε να στείλουμε, να δώσουμε, έφταναν σε μένα υπέροχες φωτογραφίες, ζωγραφίες και φυσικά το παραμύθι. Και δεν σας κρύβω ότι το αποτέλεσμα ενθουσίασε πάρα πολύ τους μαθητές μου, έδωσε κίνητρο, θα έλεγα, ώστε να καλλιεργήσουν το συγγραφικό τους ταλέντο. Και συγκεκριμένα χτες, θα έλεγα, που είχαμε το χαλάζι στο Ρέθυμνο και το ζήσαμε και στο σχολείο, ναι. Την ώρα λοιπόν που είμαστε στο σχολείο, έρχεται το χαλάζι. Οι μαθητές, το πρώτο πράγμα που μας είπαν, κυρία, πρέπει οπωσδήποτε να συναντήσουμε τον κύριο Χαλαζούλη. Άρα λοιπόν και ο κύριος Χαλαζούλης, όπως τον κύριο Χιονοδευτερούλη, θα ζήσει και αυτό στη δική του περιπέτεια. Πραγματικά ήταν πολύ ωραία. Μπράβο, είναι πολύ όμορφο βέβαια. Μας άρεσε πάρα πολύ. Και φαντάζομαι μια πρωτοβουλία η οποία θα επαναληφθεί, το μόνο σίγουρο. Δεν ξέρω τώρα, μπαίνει και η άνοιξη τον επόμενο μήνα, πρώτο Θεός, οπότε καταλαβαίνουμε ότι. Σίγουρα θα βρούμε φαινόμενα, θα μας δώσουν έμπνευση από ό,τι βλέπω. Η κακοκαιρία για αρκετό καιρό θα κρατήσει, θα έρθει όμως η άνοιξη, έχουμε πολλά να ζήσουμε. Άρα λοιπόν ο Χιονοδευτερούλης θα βαφτιστεί η Χαλαζούλη, θα βαφτιστεί χίλια δυο άλλα ονόματα. Εδώ είμαστε και περιμένουμε τη συνέχεια. Περιμένουμε τη συνέχεια. Ναι. Λοιπόν, την καλησπέρα μας, χαρά μας, να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, εξαιρετική πρωτοβουλία, μπράβο στους εκπαιδευτικούς, μπράβο στους γονείς, μπράβο και στους μικρούς, εκεί στα μικρά παιδιά Δευτέρας Δημοτικού. Λοιπόν,